Αυτά που δεν ξέρεις. Συνεντεύξεις με τον Πάνο Χρυσοστόμου. BD Foxmore, Μιχάλης Μητακίδης. Ξέρεις, είναι πολύ δύσκολο να δεχτεί ένας χώρος και εσύ να θες καμιά φορά να κάνεις κάτι χωρίς είσοδο. Είναι πολύ δύσκολο να το δεχτεί και ο χώρος. Καταλαβαίνεις τώρα, έχει και ο χώρος τις ανάγκες τους. Mm-hmm. Βάζουμε εμείς πλάτη, βάζει και το μαγαζί και τα νιώθουμε. Κατάλαβα. Νιώθουμε ότι το χρωστάμε αυτό. Είναι από τα λίγα πράγματα που νιώθω ότι χρωστάω. Να, όπου μπορώ να. Να βρίσκεσαι εκεί. Να παίζουμε χωρίς είσοδο, κατάλαβες. Ναι. Συνήθως δεν βολεύει γιατί καμιά φορά θες εσύ, αλλά δεν γίνεται από το μαγαζί. Καμιά φορά μπορεί να θέλει το μαγαζί και αν μπορείς εσύ. Τώρα να σου πω, αυτό το κοινό είναι ίδιο, έχει ατονίσει, έχει διευρυνθεί. Θέλω να πω και για το κοινό του Λόου Μπα, βέβαια, ναι. Αλλά και για το κοινό που σας ακολουθεί παραδοσιακά. Είχατε πολύ αφοσιωμένο κόσμο μαζί σας. Ισχύει αυτό, Μιχάλη, ναι. Σας ακολουθεί. Ναι, αν και δεν. Ναι, φυσικά έχουμε κόσμο που έρχεται. Mm-hmm. Αν και δεν ξέρεις αυτά. Είναι για αυτούς που έχουν περάσει τη νοσταλγία. Εγώ ακόμα κάνω πράγματα και δεν προλαβαίνω να, να κάνω τη στατιστική. Όχι. Μου, ξέρεις, ο κόσμος, μάλλον δεν είναι και τόσο θολά τα πράγματα. Είναι τόσο τρολαρισμένα τα πράγματα που. Ναι, στο λέω γιατί μεγαλώνουν και αυτοί μαζί μας. Δεν μεγαλώνουμε μόνο εμείς, όπως είπαμε στην αρχή. Είναι και το κοινό που. Ναι. Κοίτα, αν η στατιστική μου ήταν από επιστολές και από τέτοια σημάδια αγάπης του κόσμου, πρέπει να έχω κανένα παράπονο. Ναι. Το ότι κάποιες φορές ο κόσμος δεν έχει χρήματα να σε παρακολουθήσει, να παίρνει τα CD σου ή οτιδήποτε, αυτό το καταλαβαίνεις μέσα στα 25 χρόνια. Θα συμβεί, θα ξανασυμβεί, θα ξανασυμβεί και δεν τρέχει και τίποτα. Ναι. Δεν είναι και υποχρεωμένος ο καθένας με το λιγό που εμείς παίρνουμε τα πράγματα και κάνουμε τα πράγματα να ακολουθεί. Όμως πιστεύω ότι υπάρχει ένας πυρήνας που και αυτός ανανεώνεται και αυτό είναι το ευχάριστο. Και φυσικά υπάρχουν και τα άλλα κατρακελαφικά. Πολλοί άνθρωποι έχουν κυριοποιηθεί αυτό που εμείς έχουμε στην ψυχούλα μας και δεν συμφωνούν κουβέντα ούτε από εμάς. Εντάξει, αυτό. Αυτά τα κόλπα δεν είναι και από όλοι οι προγραμματές, οι δικαστές. Ναι, εντάξει, αυτό όμως, Μιχάλη, δεν είναι μόνο ελληνικό το θέμα. Ξέρεις, καμιά φορά το καλλιτεχνικό έργο, το όποιο καλλιτεχνικό έργο, όταν φύγει από το δημιουργό, το οικειοποιείται ο ακροατής, ο αυτός που παρηγορήθηκε. Ναι. Απλά έχουν την πολυτέλεια οι καλλιτέχνες, ακόμα και στην παλαβομάρα τους, να υπάρχει target group. Έτσι είναι, όπως το λες ακριβώς. Εδώ δεν έχουμε. Εδώ πρέπει να είσαι, να δίνεις και λογαριασμό. Είναι αυτό το περίεργο πραγματάκι. Που εγώ δεν το ανεχόμουν από μικρός. Εντάξει, δεν έχω όμως παράπονο. Ο κόσμος παρακολουθεί τα πράγματα τα δικά μας. Ναι. Είναι, μάλλον θα σου έλεγα, αυτός που πρέπει. Το θυμάμαι αυτό και το θυμάμαι πολύ καλά και στο κλείσιμο της ΕΡΤ εδώ στο προάβλιο, όταν σας φώναξα να έρθετε. Θυμάμαι ότι εσύ το πήρες απόφαση, βέβαια, πολύ, πολύ γρήγορα και πολύ έντιμα. Και είχατε μέσα στη σελίδα σας διάφορες γκρίνιες. Πάτε στην ΕΡΤ, είναι δυνατόν στο δημόσιο και όλα αυτά τα σχετικά. Αλλά εσύ θυμάμαι πολύ καλά τι είπες και στη σκηνή, γιατί ήρθες και πώς ήρθες. Να σου πω, τώρα στη λένε διάφοροι για τη συνεργασία με τον Μπλιάτσικα. Τι γίνεται εκεί. Ναι, χάμος, ευτυχώς. Ευτυχώς. Δεν έχουν, κοίτα να σου πω κάτι, δεν είναι υποχρεωμένο άλλο να καταλάβει γιατί εσύ κάνεις έστω και μια παλαβομάρα με ένα φίλο, ας πούμε. Ναι, είναι φίλος σου ο Φίλιππος. Είστε φίλοι. Ο Φίλιππος έγινε φίλος μου τον τελευταίο χρόνο. Ναι. Ήμασταν γνωστοί. Mm-hmm. Πιο πολύ ήξερα τον Πάπη παρά τον Φίλιππο. Κατάλαβα. Έτυχε κάτι πολύ σημαντικό και έτσι συμπατικό καμιά φορά. Και γνωριστήκαμε καλά, όπου είδα ότι είναι ένα παιδί από τις γειτονίες μας και ότι τα άλλα όλα είναι δεύτερα, άμα θες να κάνεις κάτι. Τέλος πάντων, να σου πω κάτι, πήρα και εγώ τα μαθήματά μου, προσπαθώ και εγώ να νικήσω τις αιμονές μου. Σου μιλάω τώρα από την πλευρά μου, δεν ξέρω. Κατάλαβα. Ναι, κάνει ο Φίλιππος. Εντάξει. Και μετά το θάνατο του Θάνου, δεν σου κρύβω ότι συνειδητοποίησα ότι κανείς δεν περισσεύει πια. Ναι. Και όσο γίνεται πρέπει να κάνουμε αυτό που λέει ψυχούλα μας με οποιοδήποτε κόστος και τίμημα, γιατί ο Θάνος ήθελε πολύ καιρό να κάνουμε κάτι και εγώ κλειδωμένος μέσα στις αιμονές μου δεν πρόλαβα να κάνουμε κάτι μαζί που το ήθελα πολύ. Το ξέρω αυτό, ναι, την ξέρω αυτό. Και από εκεί και πέρα είπα ότι δεν θα κάνω, πως δεν ξέρω τον κόσμο για κανένα λόγο. Όταν έχω γνωρίσει έναν άνθρωπο θα κάνω αυτό που λέει ψυχούλα μου. Έτσι λοιπόν και αυτό το απλό πραγματάκι, μην φανταζεσαι εμείς εκεί θα στήσουμε μια ηλεκτρική μπουάτ. Mm-hmm.
θα πούμε και αγαπημένα. Θα έχει ενδιαφέρον, δεν υπάρχει αμφιβολία τώρα. Αστεία λέμε τώρα. Όποιο πει το αντίθετο. Ναι, όποιο πει το αντίθετο. Εντάξει. Ναι. Μάλιστα. Με σεβασμό ένα τον άλλον. Τώρα εντάξει, είπαμε. Και φυσιολογικά και οι δύο θα ρίξουμε λίγο τα μούτρα μας. Ξέρεις πώς γίνεται. Αλλά την άλλη που στάρουμε έχουμε κάνει και... Μ' αρέσει αυτό, ναι. Έχουμε κάνει και 2-3 ωραία κομμάτια μαζί, έτσι, και ιδιαίτερα. Μάλιστα. Και συναντηθήκαμε σε ένα... Σε ένα σημείο. Σε μια συγκυρία, ναι, σε ένα σημείο. Είναι απλά σε αυτά, αν πας να τα κάνεις μια-νιά, ναι, χάνουμε και την ομορφιά τους. Ναι, τους δίνεις πολλές φορές και διάσταση που δεν έχουν και όλα αυτά, ξέρεις, και υπέρυξη. Απ' την άλλη, θα ήθελα ο κόσμος να έχει λίγο υπομονή, έχει τόσα προβλήματα, δεν μπορεί το να θεωρεί πρόβλημα. Το ότι μαζεύουμε με το πιάτι και σε ένα μέρος να παίξουμε, τώρα ξέρω εγώ αν αυτό τους ρημάζει τη ζωή του, θα την άπω. Απ' την άλλη θα ήθελα να έχουν την υπομονή να το ακούσουν και μετά να μασούν ό,τι είναι να μασούν. Αυτά που δεν ξέρεις. Συνεντεύξεις με τον Πάνο Χρυσοστόμου. Συνεχίζεται.